βόλη αφήνει στον Φράνκε πάνω του Αρσενόπουλος. Ο Ρένφρο πήγε να δώσει ένα πικ. Φράνκε διείσδυση. Πόλο κάρφωμα. Αυτό το άλλο χουπ κάρφωμα από το Ρένφρο. Αρσενόπουλος. Ζητάει ο Μαυροκεφαλίδης για να αποστάρει τον Κακλαμανάκη. Πάντα ο Μαυροκεφαλίδης. Στο Χόκκινς ξέφυγε και το lay-up γράφει το 18-5 με αποτέλεσμα ο Λυκογιάννης να καλέσει time-out καθώς η διαφορά έχει πάει στους 13 πόντους. Επαναφορά την τελική γραμμή με το Ράιλι Φράνκε για 3. Το ξαναβρήκε το τρίποντο ΠΑΟΚ 20-11. Μαυροκεφαλίδης πάλι με τον Κακλαμανάκη τον ποστάρι. Βγήκε παγίδα, weak side pass Αμάντζαρης για 3. Μέσα 25-13 και φάουλ επιθετικό πάνω στο Σλαβτσάκι. Ο Φράνκε το rebound. Τώρα υπάρχει μικρή απόκληση στα χρονόμετρα. Αλλά το κάρβωμα του Κακλαμανάκη μειώνει σε 25-20 και αναγκάζει τον Τζίκλιρα να πάρει time out. Βέβαια ο Καμπερίδης που αγωνίστηκε έκανε πολύ καλή δουλειά. Τώρα Λέισι με το Φράνκε προτιμά έξω την πάσα. Είναι ο Σίμονς που εκτελεί για 3. Σίμονς που μπήκε και αυτός για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γράφει το 28-20. Μια παγίδα Πάρκς έξω στην περιφέρεια. Αφήνει στο Σίμονς. Πάρκς με το Ρένφρο. Πλησιάζει. Ανάποδο λέει α. Πολύ δύσκολο. 32-24 από τον Τέρελ Πάρκς. Τώρα Χάντς. Χάντς με τον Κάπελαν. Απλώνεται ο Πάουκ στο γήπεδο. Χάντς η διείσδυση. Φάουλ πάνω στην προσπάθεια. Η μπάλα θα μπει στο καλάθι. Είναι γκολ φάουλ. Ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο Χάντς από το 34-31 που έγινε τώρα. Λοιπόν, ο προπονητής του Ιωνικού ζήτησε 2 επιθέσεις ουσιαστικά, καθώς η ομάδα του μπορεί να εκδηλώσει 50-24 και να έχει μία ακόμη προς το τέλος, αλλά είπε να μην την εκβιάσουν την πρώτη, αν δεν γίνει νωρίς. Εντυπωσιακό στόπ έσβησε τα φώτα από όλοι στον Νούνιες και ο Χάντς στον ευνηδιασμό δίνει προβάδισμα στον ΠΑΟΚ. 38-39. Όλα τα λεφτά ήταν η τάπα όμως του πολύ. Επίθεση του ΠΑΟΚ με το Χάντς. Πλησιάζει μπροστά στο Μαυροκεφαλίδη, διστάζει. Και πάει σε σετ παιχνίδι τώρα. Χάντς με το Λουκά Μαυροκεφαλίδη πλησιάζει. Ο Μπάλανς και 38-41. Κάπελαν για 3. Αυτή τη φορά βρίσκει στόχο και 43-42. Καμπερίδης πολύ για 3 μπροστά στο Νούνιες. Μέσα και αυτό. 43-51 η διαφορά στους 8. Φράνκε και πάλι. Έχει μείνει με τον Νούνιες. Στα 4 δευτερόλεπτα τάπα του Νούνιες. Παίρνει και την μπάλα. Και από εκεί στον Κάπελαν. Νούνιες. Στη γωνία ο Λέισι για 3. Όχι. Νούνιες follow μέσα. 51-53. Μειώνει ο Ιωνικός. Δυσκολεύει την κατάσταση για τον ΠΑΟΚ τώρα. Πάλι weak side. Σίμονς για 3. Αυτός δεν λαθεύει. 57-56. Άλλη μία αλλαγή προβαδίσματος. Φράνκε ζητάει ο Ρένφρο. Πάντα στη ζώνη, πήρε την εσωτερική. Ρένφρο έξω η μπάλα. Πολύ πλάγιο βήμα, εκτέλεση. Πολύ δύσκολο τρίποντο. Πολύ μεγάλο καλάθι από τον Τάιλερ Πόλι. Ρένφρο για το Φράνκε πέρασε. Πλάγιο pick and roll. Ρένφρο διστάζει, έξω η μπάλα. Χάντς. Χάντς με το Σίμονς, πλάγιο βήμα, εκτέλεση για 3, μέσα, πολύ μεγάλο καλάθι, σοφαρίζει, 64-64 από τον πρώτο σκόρερ πλέον του ΠΑΟΚ, τον Τζέιλεν Χάντς που έφτασε στους 18. Σίμονς, Κάπελαν θέλει να απαντήσει από τα 6.75 και το κάνει, 67-64 πάνω στο σώμα. Μπήκε στον κύλινδρο του αντιπάλου. Κάπελαν για 3. Μεγάλο καλάθι και 70-64. Φράνκε με το Μάντζαρη. Καμπερίδης, Φράνκε και πάλι. Με το Μάντζαρη πλησιάζει από το high post. Φάουλ στην προσπάθεια. Να που μπορεί να γίνει έμεσο τρίποντο. Θα πάει στη γραμμή αφού ευστόχησε ο Ολλανδός να εκτελέσει και μία βολή. Επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Περνάει ο Χάντς. Για τον Φράνκε μέχρι το καλάθι μετράει και προσπερνάει ο ΠΑΟΚ 70-71. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Το περσινό και το προπέρσινο εδώ παιχνίδι.
Επαναφορά με το Μάντζαρη. Κάπελαν για τρεις. Μέσα μπάζερ μπίτερ. Πραγματικά ένα τεράστιο καλάθι. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι. 73-71. Ο Κάπελαν ανοίγει το δρόμο για την νίκη του Ιωνικού, αλλά το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ο Σίμονς έχει την ευκαιρία να σφραγίσει και τυπικά τη νίκη πριν καν τελειώσει ο χρόνος. Μέσα η πρώτη βολή λοιπόν, 74-71. Άστοχη η δεύτερη, Καμπερίδης πετάει όπως αλλοιώνει, εκεί ο Χόκκινς τέλειωσε, νικητής ο Ιωνικός.